Πάμε όμως τώρα στη Μαρία Ζαχαράκη στην Κωνσταντινούπολη, διότι μπορεί στη Γερμανία να βρει κανένα θετικό το κλίμα που διαμορφώθηκε με την επίσκεψη Σόλτ στην Αθήνα με των σχέσεων Ελλάδας-Γερμανίας. Έχουν εκνευριστεί βαθύτατα όμως οι Τούρκοι και το εκφράζουν αυτό ήδη και όλες αμέσως λίγες ώρες μετά. Πνέουν τα μένια εδώ, Πόπη. Οι αντιδράσεις στον τουρκικό τύπο είναι πάρα πολύ έντονες. Τα βάζουν και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με τον Όλαφ Σόλτς. Μιλούν για σκανδαλώδεις συκοφαντίες κατά της Τουρκίας και από τους δύο ηγέτες. Ότι ο Γερμανός, λένε, ήρθε να το παίξει προστάτης της Ελλάδας και παράλληλα ότι ο Μητσοτάκης με τη στήριξη του Γερμανού καγκελάριου παίζει πάλι με τη φωτιά και τοποθετεί γερμανικά αυτή τη φορά τεθωρακισμένα στα σύνορα με την Τουρκία. Υπάρχει δηλαδή, έχει σηκωθεί εδώ μεγάλη αντίδραση τουλάχιστον από τον τουρκικό τύπο. Εκτός όμως από τον Σόλτς στην Αθήνα, να πούμε ότι ήταν εδώ και ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ που ήρθε σήμερα στην Άγκυρα και μέσα στο έδαφος της, μέσα στην έδρα της, άκουγε και εδώ από τον Μπένι Γκάντς πόσο φίλη και ισχυρή σύμμαχος είναι η Ελλάδα για το Ισραήλ. Ίσως βέβαια να το πούμε και αυτό, να αισθάνθηκε ο Ισραηλινός Υπουργός την ανάγκη να στηρίξει μέσα από την Τουρκία την Ελλάδα, γιατί ακύρωσε, όπως θυμόμαστε. Είναι η ακύρωση αυτή λοιπόν που ίσως τον οδήγησε σε αυτή την έκφραση καλών συναισθημάτων, καλών σχέσεων με την Ελλάδα. Να το δούμε λίγο, σε παρακαλώ, Μαρία, και θα επιστρέψουμε σε σένα. As we maintain strong partnership with our friends in Greece, Cyprus and the Gulf countries. In fact, we may have bridges and reduce conflict for the benefits of all parties involved. Bu ikili işbirliğimizin ve diyalogumuzun artması, başta Filistin olmak üzere fikir ayrılığı yaşadığımız bazı konuların çözümü de kolaylaştıracağına inanıyoruz. Yani ben bir kez daha bu kapsamda Sayın Bakan Kanz'ın ülkemize yaptığı, bakanımıza yaptığı bir ziyaret dolayısıyla ilişkilerimizin daha da gelişeceğine,